Κάνεσαι από κάτω του Βαλουκιάνου, εσείς από τη Βηγή, το ξέρετε τον τόπο. Οπότε υπήρχε μονοπάτι, ερχόντουσε να δίναν σήμα εδώ ότι έχω την Πειρατέλ και η μοναχία κρύπτονται στον πύργο που υπήρχε. Δεν υπήρχε σκάλα, υπήρχε μια σκηνέλια, έκρυπταν ό,τι πολύτιμο είχαν όπως τα έχει αλήψανε και λοιπά. Και κρύπτονται και αυτοί. Υπάρχει από κάτω το υπόγειο το οποίο μπορεί να κρύψει πολλούς ανθρώπους. Και αργότερα, μάλιστα λέει ένα πέρτη εκεί ότι στο βράχο σκοτώθηκαν μοναχοί, γι' αυτό υπάρχει και σταυρός. Αργότερα η ιστορία αναφέρει ότι το 15ο αιώνα, ο Ναός Ικαρή, ο κύριος Ναός, το ιδίως το υπάρχουν δείγματα της Πυρκαγιάς, γιατί η βιογραφία είναι ορισμένη, και η μοναχή με το χέρι του Αγίου Ανδρέα που υπάρχει στην Αγία Λευσαρουθήκη και για το οποίο υπάρχει πατριαρχικό συγγύλιο, δηλαδή έγγραφο πατριαρχικό, ότι η μονή έχει τη δεξιά χείρα του Αγίου Ανδρέα του Αποστόλου. Με το χέρι του Αγίου Ανδρέα πήγα στην Βουλγαρία, έκαναν έρατο και επανεκτέστησε την μετασκοπία. Αργότερα, το 1821, οι Τούρκοι όσους βρήκαν μοναχούς τους έσπαξαν και λοιμώθηκε το μοναστήρι 10 χρόνια, μέχρι το 1831. Οπότε το 1831, ο πρώτος ηγούμενος ο Αβράμιος, ο οποίος έχει επαναπληρώσει και την χώρα του Αγίου, συγκέντρωσε μοναχούς και δημιούργησε πάλι το μοναστήριο όπως και πολλά τόσο αντρικών. Για καταγραφής όλων αυτών υπάρχει το γραφείο του αρχαιολόγου του κ. Βίτσοβου. Έτσι. Και πιστεύω εν καιρό να τη δώσουμε το εγώ δύο λογάκια που ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά είναι μέλη, όπως τα λένε οι αρχαιολόγοι στη γλώσσα τους, από το πάλι ποτέ έβροξο γνωστό Ελλήνιο, όλος του Ελλήνιου ήταν μια σημαντική πόλη της αρχαιότητας, που χάνεται στα βάθη των μυθικών χρόνων και πώς να μην συμβαίνει αυτό. Και μόνο η πληροφορία ότι Ζεύς και η Ήρα το πρώτο εδώ συνεγένετο έγινε το πρώτο αντάμωμα, ας πούμε, τα αιμονιάσματα του Διός και της Ήρας. Γιατί οι γάμοι τους αναφέρονται και εδώ και στην ύλη της Κρήτης και στην όχη της Εύβοιας και εδώ. Εδώ ήταν το πρωτοσμίξιμο του θεϊκού Ζεύγους. Ωστόσο, θεωρείται ο ιερός τόπος λατρείας των Θεών, καθώς λατρευόντουσαν όλοι οι θεοί και δεν είναι τυχαίο ότι με ρωτάνε το καλοκαίρι πολλοί τουρίστες. Εδώ βλέπουν εδώ σαν Αγίου Μελετή, ο Αγίου Νικολάου, ο Αγίου Αδουστριάδος. Τι γίνεται εδώ πέρα, Γιονόρος, είσαστε. Μα έτσι, έτσι ήταν και στην αρχαιότητα. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα ένα θαυμάσιο κλειονόκρατο. Ίσως είναι το πολυτιμότερο κομμάτι που έχουμε εδώ. Είναι ακριβώς στα χρόνια του λεγόμενου Χρυσού Αιώνα, από το ναό του Διός και της Ήρας που υπήρχε εδώ. Πού ακριβώς ήταν, δεν το ξέρουμε. Είναι σαν τον παπά εδώ, παπάς εκεί, παπάς. Δεν ξέρουμε πού. Τα τεκμήρια, τις αποδείξεις θα φέρνει η αρχαιολογική σκαπάνη. Και εφόσον δεν σκάψουμε τον τόπο μας, εμείς θα αμπελοφιλοσοφούμε και θα αερολογούμε. Ετούτο το κοινόκρανο δικάζεται ότι είναι από ναό του Διονύσου που υπήρχε εδώ και λατρεύεται στην περιοχή μας καθώς έχει βρεθεί κοντά στην πόλη Νίσα που υπήρχε εδώ κοντά της Ελλήνων και στις Αιγές. Και ευτυχώς που το προλάβαμε μετά από μία πυρκαγιά. Βλέπετε μετά τη συντηρήση το έχω αφήσει να φαίνεται λίγο και η καπνιά και φαίνονται τα ραγίσματά του, το μάρμαρο δίνει άριστο ασβέστη. Και ευτυχώς που το προλάβαμε πριν ασβεστοποιηθεί. Η γραφή στη δεκαετία του 60, 61, 62 μέχρι 63 από τον διαπρεπή Βυζαντινολόγο και διευθυντή του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, τον Μανώλη το Χατζηδάκη, τον οποίο τότε που έκανε τις ανασκαφές, εγώ σε ηλικία 13 ετών περίπου τον παρακολουθούσα και μάλιστα μου έλεγε «Νεαρούλη, θες να γίνεις αρχαιολόγος». Αρχαιολόγος δεν έγινα. Έγινα αρχαιογνώστης όμως. Και είχα μάλιστα τη χαρά σε μεγάλη ηλικία πριν συγχωρεθεί, έφυγε 85 χρονών, σχετικά πρόσφατα, να τον επισκεφτώ και να του πω εγώ είμαι εκείνο το παιδάκι τότε που έπαιζε με το τόπι και σας παρακολουθούσα. Και επειδή σήμερα προτιθέμεθα να συνεχίσουμε τις ανασκαφές που έκανε εκείνος, μας έδωσε μάλιστα την εντολή ότι αν σκάψετε και θέλετε να βρείτε την παλαιοχριστιανική βασιλική του Ιουστινιανού, θα σκάψετε προς αυτά εδώ τα ερείπια. Αν θέλετε να βρείτε τα ρωμαϊκά θα σκάψετε επιτόπου εδώ που είναι το εκκλησάκι και αν θέλετε να βρείτε τα αρχαία ελληνικά θα σκάψετε προς τη μεριά εκεί δυτικά της πλατείας που είναι η κάδη των σκουπιδιών και εκεί είναι εκεί η μάντρα. Εκεί έχει βρεθεί το άγαλμα του Ηρακλή. Τι ήταν εδώ.
Λέγεται ότι ήταν στάδιο γυμναστήριο και μετά οι αθλητές έπρεπε να κάνουν τον μπάνια τους, όλα αυτά τα φοδητήρια όπως έχουν και σήμερα σε στάδια και σε γήπεδα, όλα αυτά. Εδώ ήταν τα λουτρά τους. Πώς ήταν οργανωμένα τα ρωμαϊκά λουτρά, τα οποία βέβαια ήταν και δημόσια λουτρά για τον κοσμάκι που πήγαινε και πλαινόταν, τα χαμάμ τους που βέβαια είναι πλήρωση. Ερχόταν ο επισκέπτης, επλήρωνε ένα εισιτήριο, το λουτρικό το λέγανε. Αν πλήρωνε κάτι παραπάνω στο εισιτήριο, έπαιρνε και σαπούνι και πετσέτα μαζί του. Αν δεν πλήρωνε, τα έφερνε από το σπίτι ο ίδιος. Έμπαινε στο πρώτο, σε πρώτο φάση, μέσα σε ένα χώρο που καλείται ο ρωμαϊκά πεντητάριουμ, τα σημερινά αποβιτήρια, και άφηνε τα μεγάλα. Περνούσε μέσα σε μία άλλη αίθουσα που λεγόταν πεντητάριουμ, από μεγάλο προτέρημα από όλα τα εκκλησία του ίδιου σαν την εκκλησία του Ιδία που μεγαλώνει στην εκκλησία κάτω από τα Πειραιά και της Πειραιά από τα έξι τα δύο είναι στη Λίδη. Το ένα είναι αυτό που βρισκόμαστε στην χώρα και το άλλο είναι πίσω από τη μονή του Αγίου Νικολάου του Καλαθάκη. Ξέρω αν οι Γιάννη πήγατε προς τα Δίδη. Πήγαμε, αλλά δεν το είδαμε. Να είσαι σκόμονας προς τη Λιώδη. Είναι ολοκληρωμένο το σπίτι και μάλιστα ίσω πρόκειται για τα μικρό μηχανικά βαρύτερα του ψηλού. Γιατί καθόλου δεν γνωρίζουμε περισσότερα στην Ελλάδα. Όσοι ω πιστόλοι υπάρχουν μια γιγάντια σπιτική μορφή στα χρόνια του μεγάλου αυτοκράτορα του Αλέξη Κομιλού, ο οποίο πιλότησε. Αφού καστρόφτησε την μονή της αποκαλύψεως στην Πάτμο, εκεί που Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Να βιώσουμε λιγάκι την καθημερινότητα της μονής και της Δενάκης της Αγιωτική Μαρία. Και σήμερα νομίζω ότι είμαστε τυχεροί και είμαστε βέβαια κάθε φορά που έχουμε μια Δενάκη από τον κύριο Χριστόδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε τη ξαναγύρισή του να είναι για πολλά χρόνια ακόμα και ευχόμαστε και του χρόνου θα έχουμε πάρει μια ενέργεια συνεργασία για κάποιο άλλο από τα πολλά κοινωνία της περιοχής. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Αποστόλου. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι και καλή συνεργασία. Καλά να πάτε τις εξετάσεις και μην περιμένετε πάντα ένα θαύμα να σας βγάλει από μια δύσκολη θέση.